Συζητάμε για το νέο ποινικό κώδικα, συζητάμε για το πώς διαφοροποιούνται πλέον οι ποινές, πόσο εύκολα μπορεί να βρεθεί ένας πολίτης στη φυλακή. Και επειδή έχουν έρθει κάποια ερωτήματα, θα ξεκινήσω με εσάς, κυρία Σπανάκη. Θέλω λίγο να πάμε στο κομμάτι του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Όλοι μας το οδηγεί, όλοι κινούμαστε στο δρόμο και δυστυχώς όλοι είμαστε υποψήφοι στο να εμπλακούμε σε ένα σοβαρό ή σε ένα λιγότερο σοβαρό περιστατικό στο δρόμο. Και θέλω να σας πω πόσο εύκολα από την παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας ένας πολίτης με το νέο ποινικό κώδικα θα μπορούσε να βρεθεί και στη φυλακή. Δεν καταλάβατε. Πλέον η παραβίαση του φωτεινού σηματοδότη, εφόσον επέρχεται θάνατος ή τραυματισμός, είναι κακούργημα. Που σημαίνει ότι η φυλακή είναι δεδομένη. Δηλαδή θα επιβάλλεται ποινή κάθειρξης, οπότε είναι βέβαιο ότι θα εκτίσει ποινή ο οποιοδήποτε κατηγορούμενος έχει αυτήν την κατηγορία. Θα το πάω για να πάρω την απάντηση συμπληρωματικά από όλους. Κύριε Κοντζαμπασάκη, αν ένα περιστατικό όπως αυτό που περιέγραψε τώρα η κυρία Σπανάκη είναι σκιώδες, δηλαδή δεν είναι ξεκάθαρο. Η μια πλευρά λέει ότι παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη, η άλλη πλευρά όμως λέει ότι δεν παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη και την ίδια στιγμή δεν υπάρχει ούτε οπτικό υλικό αλλά ούτε και αυτόπτης μάρτυρας. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Εσείς τι πιστεύετε? Αντιστρέφω το ερώτημα ρωτώντας ρητορικά ότι η εκδοχή θα είναι υπέρ του κατηγορουμένου, του φερόμενου, του εμπελεκόμενου, κατά πώς προβλέπει το δόγμα και ο νόμος, ή θα είναι σε βάρος του. Η ταπεινή μου γνώμη θα είναι ότι υπό το πρίσμα και το βάρος του συναισθήματος θα είναι σε βάρος του κατηγορούμενου. Δηλαδή εδώ σε ένα γκρίζο τοπίο, γιατί κοιτάξτε, υπάρχουν και πράγματι περιστάσεις που, αν θέλετε, προκύπτουν περίπου αντικειμενικά. Δηλαδή, ο νομοθέτης προβλέπει επί τραυματισμού ή θανάτου όταν έχει μέθη ή κατανάλωση αλκοόλ. Συγκεκριμένα πράγματα τα οποία προκύπτουν και επιστημονικά και εργαστικά κτλ. Όταν έχει όμως ορισμούς και, αν θέλετε, αόριστες έννοιες του τύπου λόγω κοπόσεως χάσατε τον έλεγχο του οχήματός σας και σύλληψε στο αντίθετο ρεύμα, οπότε γίνεται, έχουμε πλέον κακούριο, οπότε έχουμε ισόβια ενδεχομένως κάθεξη ή κάθεξη 10 ετών ή 15 ετών, στο τροχαίο ξανά μιλώ ατύχημα, ποιος ακριβώς θα ελέγξει και πώς την κόπωσή σας και τον βαθμό της κοπόσεως? Βεβαίως ποιος θα ελέγξει αν το φανάρι ήταν πράσινο, κόκκινο ή πορτοκαλί. Άρα στο πορτοκαλί φανάρι, σε αυτά τα οδικά δίκτυα, τα οποία ειδικά στην Κρήτη έχουμε τη μεγάλη τιμή να απολαμβάνουμε και το κεντρικό μας εθνικό δίκτυο που ονομάζεται ΒΟΑΚ, αλλά και τους καθέτους δρόμους και τις επαρχιακές οδούς, με την απουσία σήμανες, με την απουσία προειδοποιήσεων, με τα φανάρια να λειτουργούν ενίοτε και ενίοτε να μην λειτουργούν, ποιος ακριβώς θα αποδείξει και πώς, αν είμαστε στο πορτοκαλί, στο. Κύριε Ρακιτζάκη, θα το πάω λίγο παραπέρα. Αν αυτός ο άνθρωπος που εμπλέκεται σε ένα τροχαίο, το τροχαίο το προκαλέσει λόγω ενός προβλήματος υγείας. Δηλαδή, μπορεί να λιποθύμησε, μπορεί να έχασε λίγο τις αισθήσεις του, μπορεί να ένιωσε μια ξαφνική αδιαθεσία και προκύπτει ένας τραυματισμός ή ακόμα και ένας θάνατος. Ο ποινικός κώδικας είναι το ίδιο, ξεκάθαρο αυτό, αυτό βέβαια είναι θέμα απόδειξης ξανά. Αλλά είναι μια ανωτέρα βία, είναι ένα ανυπέρβλητο κόλλημα. Δεν μπορεί να το προβλέψει ο άνθρωπος αυτό. Εκεί δεν έφερε τον εαυτό του. Μπορεί όμως να το αποδείξει. Αυτό είναι το θέμα. Ακούστε τώρα, ποιο είναι το θέμα μας εδώ, μια και θέτεται το θέμα απόδειξης. Καταρχήν, με ρωτήσατε, δεν μπορεί όλα να είναι κακά. Εγώ με αυτό το άρθρο συμφωνώ. Και συμφωνώ γιατί έχω βαρεθεί ειδικά εδώ στην Κρήτη τις κούπες, τους μεθυσμένους που οδηγάνε, όχι απλά βγαίνεις στο δρόμο και δεν ξέρεις αν θα γυρίσεις στο σπίτι σου. Ίσως βάλει ένα φρένο, γιατί εδώ δεν πήγαμε σε μια εγκληματικότητα τα βαριά βιασμούς, ανθρωποκτονίες. Εδώ πήγαμε σε ένα αδίκημα που μπαίνανε και βγαίνανε από το μονομελές. Τώρα έχει πάει τριμελές αυτό. Έτσι δεν είναι? Το 290α, η επικίνδυνη οδήγηση, δεν είναι κάτι τόσο ελαφρύ. Ήπιες? Είσαι σωματικά εξαντλημένος, νιστάζεις, γιατί πήρες το τιμόνι? Θα μου πείτε το θέμα απόδειξης. Μα το θέμα απόδειξης το έχουμε σε όλες τις δίκες. Αν δεν το είχαμε, γιατί στην πίσω πλευρά του μυαλού μας, εμείς οι νομικοί έχουμε ότι το δικαστήριο μπορεί να ασφάλει. Μπορεί να μην εκτίμησε σωστά τα πραγματικά περιστατικά ή μπορεί να μην υπάρχει απόδειξη. Όπως ρωτήσατε πριν τον κύριο Κοντζαμπασάκη. Πώς θα τα αποδείξουμε αυτό? Άρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να πάμε υπέρ του κατηγορουμένου. Πάντα. Έτσι λέει ο κώδικας, ή μάλλον έτσι μάθαμε να λειτουργούμε. Στην πράξη όμως, όπως τόνισε ο συνάδελφος, με αυτό το φόντο αυτή τη στιγμή, αλήθεια, ποιος θα πει όχι εν αμφιβολία υπέρ του κατηγορούμενου? Κύριε Σαββόπουλε, άλλη περίπτωση, γιατί πραγματικά νομίζω ότι εδώ είναι ένα κομμάτι που αγγίζει και ενδιαφέρει πάρα πολύ τους τηλεθεατές, επειδή είναι αυτό που είπα και νωρίτερα, είμαστε όλοι οδηγοί. Αν εγώ είμαι ένας οδηγός και έχω έναν συνεπιβάτη και για κάποιο λόγο χάσω τον έλεγχο του αυτοκινήτου, εγώ δεν πάθω τίποτα,
αλλά ο συνεπιβάτης μου σκοτωθεί ή τραυματιστεί βαρύτατα, έχοντας μία μόνιμη αναπηρία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τι προβλέπει ο νέος ποινικός κώδικας? Δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με το τι προβλέπεται αν αυτός που θα τραυματιστεί είναι στο απέναντι αυτοκίνητο ή είναι πεζός. Η ευθύνη είναι η ίδια. Δηλαδή, αν είναι μέσα στο αυτοκίνητό σου, θα τιμωρηθεί σαν αν είχε πει. Με τη διάταξη που προβλέπεται, αν είχε παραβιάσει το κόκκινο με την ίδια διάταξη, δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή το ότι είναι μέσα στο δικό μας αυτοκίνητο δεν αλλάζει. Ακόμα και αν δεν υπάρχει σύγκρουση με άλλο αυτοκίνητο. Δηλαδή, εγώ χάνω τον έλεγχο μακριά από όλους. Και πέφτει σε ένα δέντρο πάνω. Και πέφτω πάνω σε ένα δέντρο ένα σκύλο. Και σκοτώνει το συνεπιβάτη. Ναι. Και είχε πιει. Είναι ακριβώς το ίδιο σαν να είχε πέσει σε ένα πεζό πάνω. Μάλιστα. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι όλα τα προηγούμενα περιστατικά που έχουμε καταγράψει και εμείς ρεπορταζιακά. Σήμερα αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να είναι στη φυλακή. Αυτό δεν έχει να κάνει με τον νέο ποινικό κώδικα όμως. Αυτές οι ρυθμίσεις ισχύαν και πριν. Απλώς κάποιες τώρα. Κάποιες λεπτές γραμμές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως ελαφρυντικά, κάποιες ποινές που θα μπαίνουν τώρα. Κάποιες ποινές που θα μπαίνουν τώρα θα εκτείονται. Ενώ οι ίδιες ποινές με τον παλιό κώδικα, με το παλιό δίκαιο, δεν εκτείονται. Δηλαδή... Αυτό είναι το επόμενό μου ερώτημα για τον, για τον κύριο Κάρτσονα. Κύριε Κάρτσονα, διαφοροποιούνται και οι ποινές σε αυτές τις περιπτώσεις? Ναι, βεβαίως, διαφοροποιούνται οι ποινές. Απλά θα με επιτρέψετε να πω σε συμπλήρωση αυτό που είπε, σε αυτό που απάντησε προηγουμένως ο εκλεκτός συνάδελφος, ο κύριος Σαββόπουλος, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Ένας ποινικός χειρωτικός κανόνας, και αυτή είναι η διαφορά η οποία υπέρχεται με τον παρόντα κώδικα, με το προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς έδινε ένα ευρύ πεδίο δράσης στο δικαστή να εξατομικεύσει την ποινή και ανάλογα με τη ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περίπτωσης, όπως είπατε εσείς προηγουμένως, αν ήταν συνυπέτειος, αν ήταν αποκλειστικά υπέτειος, να, στο τέλος να καταγνώσει μια ποινή η οποία αναλογούσε στο συγκεκριμένο κατηγορούμενο. Πλέον ο ποινικός νομοθέτης, θεωρώντας ότι για ό,τι κακό συμβαίνει σε αυτή την κοινωνία ευθύνεται η έλλειψη τιμώρησης, πράγμα το οποίο βεβαίως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, περιορίζει ασφιχτικά το πεδίο ελεύθερης δράσης, ορίζοντας ελάχιστα όρια απεπειλούμενης ποινής πάρα πολύ ψηλά. Με πολύ απλά λόγια, θέτει κόκκινες γραμμές που περιορίζουν πάρα πολύ τον δικαστή στο να λάβει μια συγκεκριμένη απόφαση που ο ίδιος ο ποινικός κώδικας τον οδηγεί σε αυτή την απόφαση. Και στη συνέχεια οδηγεί βεβαίως σε μια σειρά συνεπειών στο πεδίο της εκτέλεσης, όπου είναι ο εγγυσμός στη φυλακή, η μετατροπή σε κοινοποίηση, δηλαδή π.χ. στην ανθρωποκτονία που αμέγεια που είπατε προηγουμένως, δηλαδή ένα θανατηφόρο τροχείο ατύχημα, ορίζει πλέον αυθεντικά ότι επιβάλλεται ποινή τουλάχιστον 2 ετών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν μιλάμε για αναστολή της ποινής. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, ότι δεν είναι πλήρως αέφυγα. Μπαίνω στη φυλακή. Κύριε Καραγιάννη, θα κάνω άλλο ένα παράδειγμα. Αν βρεθεί κάποιος μπροστά στο αυτοκίνητό μου και εγώ τον παρασύρω και αυτός στην συνέχεια ισχυριστεί στο δικαστήριο ότι δεν το έκανα κατά λάθος, αλλά το έκανα με πρόθεση. Αυτό έχει διαφορετική αντιμετώπιση όταν δεν υπάρχουν ούτε αυτόπτες μάρτυρες ούτε οπτικό υλικό που θα μπορούσε αυτό να το αποδείξει? Εάν ισχυριστεί ο συγκεκριμένος. Θα σας το πω πολύ απλά. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που προκαλούν μία παράσυρση, πεζή εννοώ, το έχουμε δει στο εξωτερικό, για να αποσπάσουν χρήματα. Ωραία. Αν λοιπόν αποδειχθεί κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ότι ο δόλος, ο δικός σας ως οδηγού, δεν ήταν ότι υπήρχε ανθρωποκτόνος δόλος και ότι δεν ήταν απλά μία αμελή οδήγηση, τότε οδηγούμαστε σε έγκλημα από πρόθεση. Το οποίο, αν μεν είναι τετελεσμένο, έχουμε την ποινή της ισοβίας κάθερξης. Αν είναι σε απόπειρα, διότι θα θεωρηθεί ανθρωποκτονία από πρόθεση. Αν είναι σε απόπειρα, τότε έχουμε ποινή μειωμένη σύμφωνα με το άρθρο 83. Όχι, για να το κατανοήσει, γιατί μάλλον δεν το έχετε καταλάβει. Αν κάποιος πεζός προσποιηθεί ότι εγώ τον παρέσυρα πέφτοντας επάνω και δεν υπάρξουν στοιχεία που να μπορούν να αποδεικνύουν αυτό το οποίο λέω εγώ, ότι βρέθηκε ξαφνικά μπροστά μου, δεν πρόλαβα να αντιδράσω. Αυτό θα μπορούσε να με πάει μέχρι και τη φυλακή?
Επαναλαμβάνω, εάν αυτό το πράγμα θεωρηθεί, εσείς λέτε ότι δεν θα ισχυριστεί ότι κατά ανθρωποκτόνο δόλο, άρα εσείς κινούμενος με το αυτοκίνητο θέλησατε να το χτυπήσετε, αλλά θα σας πει ότι ξέρετε κάτι, ότι αυτό σκοπίμως έπεσε στις ρόδες του οχήματός σας προκειμένου να αποσπάσει κάποια αποζημίωση. Mm-hmm. Αυτό μου λέτε. Ακριβώς. Ωραία. Σε αυτή την περίπτωση είναι η κλασική περίπτωση της σωματικής βλάβης από αμέλεια, το οποίο υπό προϋποθέσεις και ανάλογα με τον βαρύτητα του τραυματισμού μπορεί να επισύρει, είναι σε βαθμό τιμωρείται, προβλέπεται και τιμωρείται σε βαθμό πλημελήματος, εάν δεχθούμε φυσικά ότι δεν συντρέχει ταυτόχρονα κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 290α περί επικίνδυνης οδήγησης. Εάν λοιπόν σε αυτή την περίπτωση έχουμε μία απλή πλημεληματική σωματική βλάβη από αμέλεια, τότε υπό προϋποθέσεις και θα μπορέσει να οδηγήσει σε εκτιτέα ποινή. Και ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις? Εάν δικαστείτε σε ποινή φυλάκισης, που εάν η ποινή φυλάκισης δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες και έχετε προηγούμενες καταδίκες 12 μηνών στο ποινικό σας μητρό, τότε το δικαστήριο μπορεί να αναστείλει την ποινή. Εάν η ποινή που θα σας επιβληθεί είναι μέχρι 2 έτη φυλάκισης, τότε υποχρεωτικά η ποινή είτε θα μετατραπεί σε χρηματική, είτε θα εκτελεστεί μέσω της παροχής κοινοφελούς εργασίας. Ενώ εάν η ποινή υπερβεί τα 2 έτη, τότε κανονικά θα εκτελείται όπως θα εκτελούνταν και σήμερα. Απλά θα εκτελεστεί πλέον από 1 έως 6 μήνες υποχρεωτικά σε εγκλεισμό στη φυλακή. Αυτό προβλέπεται, αυτό είναι το νέο πλαίσιο έκτισης των πλημεληματικών ποινών. Για ποινές μέχρι 1 έτος και εφόσον οι προηγούμενες καταδίκες μας δεν υπερβαίνουν τους 12 μήνες, δυνητικά το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την αναστολή της εκτέλεσης της ποινής. Από εκεί και μετά και μέχρι τα 2 έτη η ποινή υποχρεωτικά μετατρέπεται ή μετατρέπεται σε χρήμα ή εκτελείται ως κοινοφελή εργασία, αλλά για ποινές οι οποίες θα υπερβούν τα 2 έτη, δηλαδή από 2 έτη και μία ημέρα και μέχρι τα 3 έτη, εκτείονται πλέον κανονικά στην φυλακή από 1 έως 6 μήνες ανάλογα με την βαρύτητα του εγκλήματος και πάντα σύμφωνα με την κρίση του δικάζοντος δικαστηρίου. Πάμε ακόμα τώρα, λοιπόν, και σε αυτή την περίπτωση. Κύριε Καραγιάννη, λίγο σύντομα σας παρακαλώ. Μπορούμε να έχουμε έκτηση ποινής. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι το οποίο είναι επίσης στην επικαιρότητα, κυρία Σπανάκη. Το Σαββατοκύριακο είχαμε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά στην Ιεράπετρα. Συνελήφθη για εμπρεσμό από αμέλεια ένας 35χρονος άντρας, μάλιστα. Αύριο εκδικάζεται με την αυτόφορη διαδικασία στη Νεάπολη. Δεν θέλω όμως να αναφερθούμε σε αυτό το περιστατικό. Αν εγώ κάψω τα ξερόχορτα στο χωράφι μου και από εκεί προκληθεί μια μεγάλη πυρκαγιά όπως αυτή της Ιεράπετρας, που έκαψε μια τεράστια δασική αλλά και αγροτική έκταση. Μάλιστα. Κινδυνεύω να βρεθώ στη φυλακή, ακόμα κι αν εγώ το έκανα αυτό για να καθαρίσω το χωράφι μου, ξαφνικά ένα μπουρίνι πήρε τη φωτιά και έγινε η αιτία για μια μεγάλη πυρκαγιά. Είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο και μάλιστα εδώ προβλέπεται ότι δεν θα χορηγείται και ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση. Mm-hmm. Μόνο υπό ειδικές προϋποθέσεις και εφόσον αιτιολογημένα πλέον ο δικαστής αποφανθεί τη χορήγηση του ανασταλτικού αποτελέσματος, μόνο σε αυτή την περίπτωση δεν θα κινδυνεύει να οδηγηθεί στη φυλακή κατηγορούμενος σε πρώτο βαθμό για εμπρισμό από αμέλεια. Δεν συζητάμε για την περίπτωση όπου θα έχει επέλθει θάνατος. Δηλαδή, στην περίπτωση που μπορεί να. Στην περίπτωση τώρα αυτή της Ιεράπετρας προέκυψε και εγκάβματα σε έναν ηλικιωμένο ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο νοσοκομείο σε αυτή την περίπτωση του Ηρακλείου. Έχουμε έναν πυροσβέστη που τραυματίστηκε. Έχουμε μία κοπέλα που μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Άρα να υποθέσω ότι αυτό το περιστατικό έχει και μια μεγαλύτερη σοβαρότητα στον τρόπο που θα αντιμετωπιστεί από την δικαιοσύνη. Μα είναι κακούργημα πλέον αυτό. Mm-hmm. Είναι κακούργημα, προβλέπεται ρητά. Βέβαια, η εφαρμογή του νέου ποινικού κώδικα αρχίζει να εφαρμόζεται, δηλαδή, από το Μάιο του 2024. Mm-hmm. Από 1η Μαΐου και για κάποιες διατάξεις από 1η Ιουλίου. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, αυτός ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος θα κριθεί με βάση τα ισχύοντα σήμερα. Για όποιες πράξεις τελεστούν από 1η Μαΐου και μετά, αυτές θα καταλαμβάνονται από το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Κοντζαμπασάκη, το εξής. Υπάρχει πάρα πολλές φορές μία λαϊκή οργή από την πλευρά των πολιτών ότι, okay, αυτός ο μεθυσμένος παραβίασε το στόπ και σκότωσε το παιδί, σε λίγο καιρό θα είναι έξω, δεν θα μπει καθόλου στη φυλακή, ή
σε μια αντίστοιχη περίπτωση εμπρισμού, μπορεί να μην υπάρξει τραυματισμός ή απώλεια ανθρώπινης ζωής, υπάρχει όμως μια τεράστια πληγή στο περιβάλλον, δηλαδή μια τεράστια οικολογική καταστροφή. Και θα κάνω ξανά το δικηγόρο του διαβόλου. Και γιατί όχι, τόσα χρόνια δεν υπήρχε ατιμωρησία σε τέτοιες περιπτώσεις, κύριε Κοντζαμπασάκη? Καρχήν, η νομοθέτηση και η παρέμβαση στην κοινωνία, γιατί αυτό είναι η νομοθέτηση και μάλιστα στον άξονα του ποινικού δικαίου, που είναι η πιο ευαίσθητη χορδή της πολιτείας και το πεδίο που αναμετριέται η πολιτεία σε σχέση με την, αν θέλετε, την επικαιροποίησή της, σε σχέση με την ζωντάνια της, σε σχέση με τις ισορροπίες και την ασφάλεια δικαίου που να υπάρχει. Κοιτάξτε, και ο εμπειρισμός και το τροχαίο είναι δύο παραδείγματα τα οποία, αν θέλετε, πράγματι, στα οποία, αν θέλετε, το λαϊκό αίσθημα αποτυπώνεται ορθώς. Mm-hmm. Δεν θα παρακάμψει κανείς τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται και από το ένα και από τον άλλο παράγοντα, ας πούμε, και την αντίστοιχη παραβατικότητα, που πράγματι συνιστούν μάστιγα. Ακούστε όμως. Επειδή αναφερθήκε κάτω στον εμπειρισμό προηγουμένως με τον κ. Σπανάκη. Το 2021, επειδή ξεκίνησα από αυτό, γιατί η αυστηρότητα δεν δίνει λύση στα προβλήματα, αλλά μου θυμίζει τη γάτα εκείνη που κυνηγά την ουρά της, ή όπως έλεγε ο Λένιν κάποτε, τη γραφειοκρατία της οποίας η μόνη η θεραπεία που νομίζω ότι είναι η ίδια η αρρώστια. Στον εμπειρισμό είχαμε αύξηση ποινών σοβαρή και το 2021, με το 48-55. Είχαμε ή δεν είχαμε το 2023 τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που τις ζήσαμε όλοι στη χώρα? Δηλαδή, αλλά ταυτόχρονα τρέχουμε ασθμένοντας το 2024 σε μια πολύ δύσκολη χρονιά που αναμένεται να προμηθευτούμε ένα αέρια μέσα. Καλά, βέβαια. Θέλω να πω, λοιπόν, πάει να κάψει ξερόχορτα, έτσι, δεν περιμένει ότι θα καταστρέψει. Θέλω λοιπόν να πω εδώ ότι το να στείλει 3, 5, 10 ανθρώπου, έναν ηλικιωμένο άνθρωπο σε ένα χωριό που καθαρίζει ξερόκλαδα, όπω είπατε, είναι απολύτω οριακό σε σχέση με την πρόληψη και την γενική και την ειδική. Άλλου τύπου πρόληψη πρέπει να κάνει σε επίπεδο χωροταξικού σχεδιασμού, σε επίπεδο εκπαίδευση, αν θέλετε, και εξειδίκευσης των στελεχών των, των σωμάτων ασφαλείας. Είναι σε εξέλιξη μια δίκη που λέγεται ΜΑΤΗ. Θα πρέπει να κάνεις αυτό που λέμε μηχανισμούς κοινωνικού ελέγχου, για να μην φτάσεις να βρεις στη δύσκολη θέση να νομοθετείς, ώστε η γιαγιά σας, η γιαγιά μου, να βρεθεί κρατούμενη στην Αλκανασόη, στην Αγιά, ακριβώς γιατί έκαιγε τα ξερόκλαδα. Πρέπει να πας σε άλλου τύπου αξιοποιήσεις κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από εθνικούς πόρους, ώστε να δημιουργήσεις συνθήκες πυρόσβεσης σοβαρές, αν θέλετε, κύριε Δασκαλάκη. Βεβαίως και στο τροχαίο ατύχημα, όταν έχεις μέθη, βεβαίως όταν έχεις υποτροπή. Αυτό που διέφυγε από τον νομοθέτη είναι ότι πράγματι, και αυτό είναι νομίζω αντιληπτό σε όλους μας και στους επαγγελματίες του χώρου, ότι υποτροπή, δηλαδή κάποιος που υπέπεσε σε ένα παράπτωμα έστω εξαμελίας, υποπίπτει σε δεύτερο ή σε τρίτο, το δεις εξαμαρτήν, ουκ ανδρός οφού θέλγαρο, εκεί θα συζητούσα ακόμα και τη στέρηση της ελευθερίας σε ένα ακραίο επίπεδο. Αλλά έχει νόημα να αποκόψεις, κυρία Δασκαλάκη, έναν άνθρωπο από την οικογένειά του, από την κοινωνία, όπως έλεγε ο Γαρδίκας, ο πατέρας της εγκληματολογίας στην Ελλάδα, να στοιχήσεις έναν άνθρωπο που έχει και τα χόρτα του, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, μέσα στο άνδρο του εγκλήματος, στη φυλακή. Αυτό η στέρηση της αναστολής, θα θέλετε, και να πάμε λίγο, επειδή αναφέρθηκε και προηγουμένως, στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Θέλουμε να είμαστε ευρωπαϊκοί και σύγχρονη χώρα, μεταρρυθμιστική. Ξέρετε ποια είναι η αναλογία των σοβαρών ποινών καθήρξεως της Ελλάδας σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες? Έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2015. 47,8% έχουμε, και δασκαλάκι, κρατούμενους με καθήρξεις 10-20 χρόνια. 11,3% οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή η Γερμανία, η Γαλλία, δεν λέω η Σκανδιναβία, ένα παραπάνω, δεν έχουν τη φυλακή ως Θεό. Δηλαδή δεν είναι πίσω από εμάς. Να σας πάω σε κάτι ακόμη πολύ σοβαρότερο που απασχολεί σας πληροφορώ και πάρα πολλούς δικαστές. Θα επιτύχει την ταχύτητα ο νέος νομοθέτης με τις μονομελείς συνθέσεις? Ξέρετε, δικαστή, ρωτήστε γνωστούς σας, γιατί και στην Κρήτη έχουμε εξαίρετους δικαστές σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας. Οι ίδιοι επιδιώκουν να δικάζουν μόνοι τους και να παίρνουν στο λαιμό τους ανθρώπους σε πολύ σοβαρά κακουργήματα, ή επιδιώκουν τη συνύπαρξη και τη στράτη? Ξέρετε ποια χώρα μόνο έχει μονομελείς συνθέσεις και μάλιστα σοβαρές ποδές? Η Μάλτα. Επί 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή το νομοθέτημα αυτό, τους εμπρισμούς εξαμελίας ακόμα σε όλο τον Νότο, γιατί η κλιματική αλλαγή αφορά όλο τον Νότο. Πώς αντιμετωπίζει η Ισπανία? Με κάθριξη στην γιαγιά και στη θεία σας? Στα τροχαία ατύχηματα σοβαρά. Πώς αντιμετωπίζει αντίστοιχα η Γαλλία, η Ιταλία το πρόβλημα αυτό? Όχι με την κάθριξη. Αντιμετωπίζεται με μια σοβαρή οδηγική εκπαίδευση, μια σοβαρή παιδεία. Βεβαίως. Καλά, μέχρι την 1η Μαΐου δεν προλαβαίνουμε το κάνουμε. Και να σας πω και κάτι, κύριε Δασκαλάκη. Και να σας πω και κάτι, επειδή ο νομοθέτης υποτίθεται ότι υποστηρίζει τα θύματα. Στα πλαίσια, κατά την ταπεινή γνώμη, νομίζω όχι μόνο τη δική μου, αλλά ενός
και τις παρέες μας, αλλά ως ευρύτερα του μέρους του ελληνικού κόσμου. Πώς υποστηρίζει το θύμα ο νομοθέτης? Ξέρετε, έχει λυθεί το ζήτημα αν στην επικίνδυνη οδήγηση, που είναι κακούργημα πλέον, δηλαδή τελείται εκ προθέσεως, αν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη στα θύματα. Διότι αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα, κρατήστε το αυτό, από το 97 και μετά που ισχύει ο νόμος για τις ασφαλιστικές καλύψεις, είναι ότι αδικήματα εκ προθέσεως, αναφερθήκατε προηγουμένως σε αυτόν που σκοπίμως βάζει το αυτοκίνητό του στο αντίθετο ρεύμα για να χτυπήσει έναν με τον οποίο είχε αντιδικία. Στην περίπτωση αυτή δεν καλύπτεται ασφαλιστικά ο παθόν. Βεβαίως. Διερεύνησε κανείς αν καλύπτεται ασφαλιστικά το θύμα στις εκ προθέσεως επικίνδυνης οδηγήσης. Ή θα μου πείτε ότι ο κύριος Φλωρίδης, για να μην παρανοήσω με εδώ, αγαπά το θύμα και το προστατεύει, όταν ξαναεπέφερε, επανέλαβε το παράβολο των 100 ευρώ για την υποβολή εγκλήσεως. 100 ευρώ παράβολο για την υποβολή εγκλήσεως. Θέλω τώρα να κάνω να δούμε ποια διάταξη ευνοεί το θύμα. Ναι, θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Σπανάγη? Ναι, θέλω να προσθέσω το εξής. Ότι εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση σε σχέση με αυτό που είπε ο συναδελφός μου. Όταν κάποιος σκοπίμως μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, αποδεχόμενος το ενδεχόμενο να σκοτώσει έναν άνθρωπο ή ακόμη χειρότερα το κάνει επί τούτου, τότε ξεφεύγουμε από την έννοια του εξαμελίας τροχαίου ατυχήματος. Εκεί πλέον έχουμε είτε ευθέως ανθρωποκτονία από πρόθεση, είτε που τιμωρείται όπως που τιμωρείται, που τιμωρείται ως εκδόλου πρατώμενο αδίκημα και δεν έχουμε πλέον ανθρωποκτονία εξαμελίας. Εκεί πια πάμε σε άλλο πλαίσιο ποινής, είναι άλλη η απαξία της πράξης και επομένως αντιμετωπίζεται ο κατηγορούμενος διαφορετικά. Πάντως από το πρόσφατο παρελθόν και σε επίπεδο χώρας και σε επίπεδο Κρήτης, εμένα αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου έχω 4 περιπτώσεις που με αυτόν τον ποινικό κώδικα θα έπρεπε αυτοί οι 4 άνθρωποι, κάποιοι εκ των οποίων και γνωστοί, να είναι στην φυλακή. Πάρα πολλές περιπτώσεις. Ακριβώς. Πάρα πολλές περιπτώσεις. Και να σας πω και κάτι άλλο. Γιατί το έγκλημα είναι ένα βιωτικό γεγονός. Έχει να κάνει με την ανθρώπινη δραστηριότητα. Το έγκλημα είναι συνυφασμένο απόλυτα με την κοινωνική δραστηριότητα σε καθημερινό επίπεδο και κάποιες φορές είναι τόσο εύκολο να συμβεί. Η εκτροπή δηλαδή, η κοινωνική εκτροπή, που είναι ουσιαστικά αυτό που μορφοποιεί την εγκληματική δραστηριότητα, είναι μορφή της κοινωνικής δράσης. Πάντως, επειδή πρέπει να πάω στο επόμενο θα σας δώσω το λόγο. Παρέμβαση μόνο, γιατί είναι πρέπει... εξαιρετική η προσέγγιση, ειδικά στα τροχεία που είναι καθημερινότητα. Δέκα δεύτερα. Έχει σημασία. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα σας δώσω το λόγο αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Σε σχέση με αυτό. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε και σας ευχαριστώ και για τα ερωτήματα.